Ήρθαμε, ρε. Είμαστε γρήγοροι. Πήγαμε στο Κιλκίες, αλλά. Είμαστε γρήγοροι. Ένα τσιγάρο δρόμο. Ένα τσιγάρο δρόμο είναι το Κιλκίες τελικά. Δεν μας άφηναν να φύγουν τα παιδιά. Να φύγουμε, τα παιδιά ήταν τρομερά. Το Κιλκίες ήταν μια πόλη η οποία μας. Αναθεωρείς λοιπόν αυτά που έλεγες. Αυτά που έλεγα για το Κιλκίες ήταν φοβερή τύπη. Και κάναμε καινούργιες φίλες εκεί, Τζόρνταν. Πολύ καλά. Μαζέψαμε κανένα φραγκάκι εκεί για το αυτοκίνητο. Κάναμε εκεί ιστορία. Σήμερα πήγαμε στο γήπεδο της Καλαμαριάς για να βοηθήσουμε τον 13χρονο, τον Ορέστη. Τον Ορέστη. Ο οποίος δίνει μεγάλη μάχη. Ήδη έχει κάνει μια εγχείρηση. Τον καθαρίσανε, έχει στο κεφαλάκι του ένα πρόβλημα. Και χρειάζεται άλλη μια εγχείρηση για να καθαρίσει τελείως. Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί με τον εγκέφαλο. Έχουν σωθεί φίλοι μας, αλλά έχουν και φύγει. Οπότε, εμείς θα παίξουμε μπάλα και άμα τα καταφέρουμε, τα καταφέραμε. Το θέμα είναι να παίξουμε μπάλα. Εμείς λοιπόν. Το θέμα είναι να αγωνιστούμε. Ναι, να αγωνιστούμε, ναι. Σωστό. Όπως αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ, πήρε τον πόντο του. Πήρε μεγάλο πόντο σήμερα ο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε. Κάνε μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ κακό ο Παναθηναϊκός. Δεν τον περίμενα τόσο κακό τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Περίμενα τον ΠΑΟΚ λίγο μια αλλαγή να κάνει ο Ίβιτς, να βγάλει τον Κλάους, να βάλει ένα πιο γρήγορο παίκτη. Να βάλει τον Μιστακίδη, πιο μπροστά. Ναι. Εντάξει, του βγήκε το παιχνίδι. Κακό ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε πολύ καλά πράγματα, αλλά έδειξε και αδυναμίες. Στο χώρο των χαφ, έδειξε αδυναμίες στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Έδειξε ότι το φόρ του είναι στατικό και σε παιχνίδια που δεν είναι πρωτοβουλίας αυτά τα μάτς κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μην, να μην είναι τόσο χρήσιμος ο Κλάους. Έπρεπε να γίνει αλλαγή για μένα. Το βλέπω όλο το καφενείο και όλο το Μπομπονέρα στο Κιλκίες. Δεν το δω Ίβιτς. Καλό ή κακό για τον ΠΑΟΚ που. Καλό ή κακό για τον Ίβιτς ότι παίρνει ένα πόντο παραπάνω μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με τον. Πες το να. Με την ΑΕΚ και σήμερα μετά τον πόντο του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι πόντοι ανεβαίνουν για τον Ίβιτς. Μη σας φανεί δηλαδή παράξενο μέσα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να δείτε ότι τελικά ο Σάντος δεν έρχεται, ξεκινάει ο Ίβιτς προετοιμασία. Θα τα συζητήσω εδώ με τον Τζόρνταν και ο Σλαμάς στον δρόμο.